Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Πατέρες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ως πατέρες καταπληκτικά βρεθήκατε και μας φέρετε εδώ πέρα τα παιδιά σας να κάνουμε μαζί τη χαρά της γιορτής, την πανίδη, το Αγίου Παντελέημονα. Με πολύ συγκίνηση και πολύ χαρά, γιατί άλλο είναι να ακούς ότι υπάρχει μια χοροδία και άλλο να βλέπεις τόσες ψυχές και μάλιστα από τις πρόβες, λέω εδώ έχουμε υλικό, έχουμε πάρα πολύ καλά πράγματα να ακούσουμε. Σας υποδεχόμαστε στην πανίγυρη του Αγίου Παντελεήμονα και κλείνετε την εβδομάδα των εκδηλώσεών μας με τον δικό σας τον τρόπο το χαρούμενο, γιατί τον χρειαζόμαστε μετά από όλα αυτά και μέσα σε όλα αυτά που έχουν κάνει την ψυχή μας μαύρη και δύσκολη. Μέσα στην Εκκλησία είναι μαζί χαρά και λύπη. Λύπη και χαρά. Βλέπετε αυτό που λέγαμε και πριν στον Εσπερινό, ότι στην ημέρα της μνήμης ενός θανάτου, που είναι το μαρτύριο ενός Αγίου, εμείς γιορτάζουμε και πανηγυρίζουμε, γιατί ο Άγιος έχει τη χάρη του Χριστού, του Αναστημένου, της αιωνιότητας, του Παραδείσου. Και εμείς, επειδή αυτός είναι ο σκοπός που μας έβαλε ο Θεός μέσα μας, γιορτάζουμε αυτή την ελπίδα του Παραδείσου μέσα από τις δυσκολίες μας και τα μαρτύριά μας και το Σταυρό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τόσο την χοροδία των Μουνιών, τον πατέρα Ιωάννη και τον Δημήτρη τον Γολίτσα και όλους εσάς προσωπικά έναν έναν, σας εύχομαι χρόνια πολλά πολλά να έχετε και ο Άγιος να σας προστατεύει και να σας δίνει υγεία, όσο και την χοροδία του Αλκυνού, του Παπά Μανώλη, που ήρθαν από πιο μακριά εδώ σε εμάς για να γίνουμε ένα. Τι ωραία όταν σε μια πανήγυρη οι άνθρωποι ξανασμίγουν. Και μάλιστα μέσα σε αυτό το αληθινό πνεύμα, ότι ως παιδιά του Θεού ανήκουμε στη δική του την οικογένεια και είμαστε οικογένεια και χαιρόμαστε. Και σηκώνει ο ένας λιγάκι από το βάρος του αλουνού και εσείς απόψε με τα τραγούδια σας θα σηκώσετε λιγάκι από το βάρος που έχουμε μέσα μας αυτές τις ημέρες και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Μην πτωηθείτε που ακόμα οι άνθρωποι δεν έχουν έρθει. Είναι οι μέρες λιγάκι καθημερινές και λιγάκι δύσκολες. Όσες ψυχές είμαστε εδώ, να το ευχαριστηθούμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Χαρά να έχετε και να ξανασμίξουμε σε τέτοια. Και πάλι τέτοια. Πατέρες, την ευχή σας, καλή παρουσία και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Thank you.
Παγιάννη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Με τον πατέρα Ιωάννη είμαστε εδώ, είναι μια πολύ ωραία κοινωνία, χρόνια τώρα. Είμαστε κοινό πνεύμα, αυτό το όμορφο της Εκκλησίας και τον χαιρετίζω γιατί είναι ο Λεβέντης Παπάς, αυτός ο οποίος ξέρει πώς να έχει καλή, όμορφη, αληθινή σχέση με τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον καλό αγώνα και για τα δώρα απόψε που μας φέρατε εδώ τα παιδιά σας. Με τον Δημήτρη δεν θα πω τίποτα, μας ενώνουμε τα ίδια καθίσματα της μουσικής. Μαζί δώσαμε κάποια στιγμή κατατακτήρες εξετάσεις, εκείνος προχώρησε πιο πολύ από μένα και τα άλλα τα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, να ομορφαίνεις και το ψαλτήρι και τη μουσική και τις χοροδίες και την χοροδία αυτή απόψε και σας ευχαριστώ και εσάς προσωπικά, τους μουσικούς, τους άριστους, τους ωραίους που μας έπαιξαν και τον κάθε ένα προσωπικά γιατί αισθάνομαι ότι ο κάθε ένας μας έφερε ένα δώρο, τη φωνούλα του, το δώρο του Θεού που του έδωσε εκείνος και μαζί αποδείξατε ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα όπου και να είμαστε και ιδιαίτερα τι ωραία εδώ κοντά μας στις Μουρνιές να έχει τέτοια όμορφη χοροδία. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι λόγω της σημερινής ιστορίας του καλοκαιριού έχουν
από την παραδία σας. Το ξέρουμε, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όσοι είσαστε εδώ, θα μας δώσετε την ψυχούλα σας τραγουδώντας για να μας κάνετε να χαρούμε ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε γιατί ιδιαίτερα, παρά τις δυσκολίες, εσείς βρήκατε το χρόνο και ήρθατε μέχρι εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε να σας ακούσουμε γιατί αυτό μας γεμίζει απόψε πάρα πολύ και να το κάνετε και στη συνέχεια, να συνεχίζετε δηλαδή όπου μπορείτε να προσφέρετε αυτό. Ο κόσμος έχει ανάγκη από αυτή τη χαρά, είναι η χαρά του Θεού που συνεχίζεται στον κόσμο και μέσα από το τραγούδι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ορίσατε. Thank you.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Σεβαστέ μας πατέρα Δημήτριε, παρόλο που είχαμε την ατυχία να μας ενημερώσετε ότι έχετε εδώ ένα υψηλό προσκεκλημένο, από ό,τι είδατε λέγω πλάνο. Είμαστε από τον Αγγιανό, μια γροδία που μετράει 4 χρόνια ζωής, την εμπνεύστηκε ο σεβαστόμενος ιερέας, ο πατέρας Ιμανουήλ, και ψυχή της χοροδίας είναι η καταξιωμένη μουσική μας, η κυρία Λίντα Μανουσάκη. Ο κύριος Τεχέρης Πατζηδάκης, ο γιος του Παπαμανώ. Ευχαριστούμε θερμά, ιδιαίτερα εσάς, πατέρα Δημήτρη, που μας δώσατε την ευκαιρία να έρθουμε σε αυτό το ζεστό και φιλόξενο χώρο και να παρουσιάσουμε μερικά μόνο από τα τραγούδια μας. Πιστεύω να βρεθούμε κι άλλη φορά κοντά σας να σας παρουσιάσουμε διαφορετικά τραγούδια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω πως είναι ψυχή εκεί στην ενορία και αυτό είναι κακός. Εγώ θα ήθελα πριν προχωρήσετε και ευχαριστώ πάρα πολύ που αναφερθήκατε στο ότι δεν κουμπλάρετε, μ' άρεσε πάρα πολύ. Θα ήθελα να μας πει ένα λόγο, ένα χαιρετισμό ο κύριος Γιαμής που είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Ιδία, ξέρω τι σημαίνει ορθοστασία χοροδών πάνω στα βάθρα. Έχουν ταλαιπωρηθεί χοροδίες και χοροδίες όρθιες, περιμένοντας ανθρώπους να χαιρετίζουν ή να περιμένουν τη σειρά τους να τραγουδήσουν. Γι' αυτό και πάντα όταν πετυχαίνει κάτι, πάντα εγώ είμαι υπέρ των καρεκλών στο βάθρο. Έτσι, τώρα αν ήσασταν πιο νέοι άνθρωποι ή τουλάχιστον πολύ πιο νέοι, όχι τόσο νομίζω είσαστε, πιθανόν δεν παρόμοφω να κάνετε και στα σκαλιά. Αλλά είσαστε και σε μη άνθρωποι. Και ίσως θέλω να σας πω το εξής. Η μαγεία της μουσικής είναι απίστευτη. Και δεν μπορεί να την καταλάβει κανείς παρά μόνο αυτός που της έχει δώσει κάτι από τον εαυτό του. Όσοι δεν έχετε βρεθεί στη θέση αυτών των ανθρώπων, δεν ξέρετε τι σημαίνει τραγουδό με άλλον. Δεν μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε. Η μεγαλύτερη χαρά μέσα εδώ δεν είναι εμείς που ακούμε, αλλά οι άνθρωποι που τραγουδούν. Αυτό που βιώνουν είναι, δεν λέγεται με λόγια και πρέπει να το καταλάβετε αυτό, διότι πρέπει να ενισχύσουμε τους νεότερους ανθρώπους στη θέση αυτή να βρεθούν με κάποιο τρόπο. Θέλω να σας πω ένα πράγμα, το οποίο πάντοτε το λέγω και το εύχομαι κάποτε να προλάβω εν ζωή να το δω. Η Εκκλησία μας ξεκίνησε άβδοντας, τραγουδώντας δηλαδή, ομοθυμαδών. Δηλαδή είναι βέβαιο πλέον ότι οι πρώτοι χριστιανοί τραγουδούσαν μαζί τους ύμνους και όλους τους ύμνους της λατρείας. Η εξέλιξη της βυζαντινής μουσικής έδωσε ένα πολιτιστικό αριστούργημα, αυτό που ονομάζεται βυζαντινή μουσική. Είχε όμως ένα αντίτυπο. Αποξενώθηκε ο κόσμος από το μουσικό γεγονός. Και έτσι σιγά σιγά μεταβληθήκαμε σε παρατηρητές μιας τελετουργίας και μιας μουσικής ερμηνείας, που είναι ο ψάρις άντε και ο χορός. Τα τελευταία χρόνια ακούω πια από το ιερό στο πιστεύω και στο πάτε ημών όλοι μαζί. Θα ήταν όμως κάποτε εξέργων, έστω και λίγοι ύμνοι μέσα
στην πατρία να βγαίνει κάποια στιγμή όπως έβγαινε ο παλαιός χειρονόμος, κάτι σαν μαέστρος παλαιός, ο οποίος με τα χέρια καθοδηγούσε τους ανθρώπους να ακολουθήσουν μια μελωδία. Και σε δύο-τρεις ύμνους μέσα στην πατρία να αφήνει το στασίδι του ο ψάρτης να κοιτάει τους ανθρώπους και να τους καλεί όλους μαζί, όχι μόνο να πούνε ένα κείμενο, πιστεύω οι πάτεροι μόνο, αλλά ένα απλό τες πρεσβείες της Θεοτόκου, ένα απλό σώσον ημάς και Θεού. Έχω συγκλονιστική με βέβαιος και εσείς τι σημαίνει όταν ένα υπερμάχο που είναι από τους λίγους ύμνους που πια λέγεται όλοι μαζί, τρίζει η Εκκλησία από συνέστημα και συγκίνηση. Και αυτό το πράγμα θα μπορούσε να γίνεται σε κάθε θεία λειτουργία. Η χοροδία στην ενορία δεν είναι μια πολυτέλεια, είναι πνευματική ανάγκη. Αυτή εδώ η χοροδία καλύπτει ένα κενό που η Εκκλησία το χρειάζεται. Γιατί η μουσική δημιουργεί θεσμούς και ενισχύει το μαζί της Εκκλησίας. Οι άνθρωποι αυτή την ώρα που τραγουδούν εκεί πάνω συνδέονται και ψυχικά μεταξύ τους πολλές φορές καλύτερα και από συγγενή και αδελφό. Και ξέρω τι σημαίνει να παίζεις μουσική με άλλους. Συναντιέμαι πλέον ως απόφυτος ενός σχολείου μετά από 45 χρόνια μόνο με τα παιδιά εκείνα, παιδιά, 50 πλέον, που παίξαμε μαζί μουσική. Όλοι οι άλλοι χάθηκαν. Απεδείχθη η μουσική ότι δημιουργεί δεσμούς ισόβιους. Το δεύτερο που θέλω να σας πω λοιπόν είναι ενισχύστε νέους ανθρώπους και οι ενορίες οφείλουν να δημιουργήσουν γεγονότα μουσικά για νέους ανθρώπους. Έτσι θα δεχθούν τα παιδιά τις ενορίες. Διαφορετικά, απλοί ακροατές και παρατηρητές των λειτουργιών δεν μένει ένα παιδί στην Εκκλησία. Δεν έχει λόγο να μείνει. Και επίσης και κάτι τελευταίο. Κάθε χοροδιακό σύνολο θέλει ευκαιρίες για να υπάρχει και να κάνει τις πρόβες. Αν δεν υπάρχει ένα γεγονός που περιμένουμε, δεν στέκεται ποτέ μια χοροδία. Σημαίνει αυτό πως ενορίες δίνεται ευκαιρίες για γεγονότα στο τέλος της χρονιάς. Να υπάρχει λόγος οι άνθρωποι αυτοί να κοπιάζουν για κάτι. Χρειάζονται έναν στόχο καλλιτεχνικό που θα εκπληρώσουν. Και τέλος βοηθήστε τα παιδιά σε με κάθε τρόπο να ασχοληθούν με τα δύο πράγματα που έμειναν μόνο στο σχολείο να δημιουργούν ανθρώπινους δεσμούς. Τα πιο παραπεταμένα μαθήματα στο σχολείο δεν είναι τυχαίο που είναι η μουσική και η γυμναστική. Μέσα από αυτές τις δύο δραστηριότητες συνδέονται οι άνθρωποι. Όλες οι άλλες δραστηριότητες του σχολείου είναι ατομικά γεγονότα, με άλλα λόγια, ο καθένας για την πάρτη του. Μόνο μουσική και ομαδικά αθλήματα δημιουργούν ανθρώπινους δεσμούς. Γι' αυτό σας παρακαλώ τη σημερινή ευκαιρία να την δείτε ως όχι απλώς καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά γεγονός πνευματικό, εκκλησιαστικό και απαραίτητο για το μέλλον. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον καλό σας λόγο και για την ενίσχυση. Και πραγματικά όλη αυτή η ιστορία με τις χοροδίες απόψε αισθάνομαι κατά κνήτη των εκδηλώσεων ότι μας δυναμώνουν ακόμα πιο πολύ και ειδικά στις μέρες μας έχουμε την ανάγκη αυτή να δυναμώσουμε, να μην μείνουμε κάτω από την μπάρα, αλλά να τη σηκώσουμε την μπάρα και να συνεχίσουμε να σηκώνουμε το σταυρό μας πιο δυνατή. Ήταν πραγματικά ζεστή η παρουσία σας, αφού ζεσταθήκαμε και τρέχει παραπάνω από όπως εδώ. Ήταν πολύ ζεστή η παρουσία σας και η παρουσία της χοροδίας από τις Κουρνιές και η δική σας χοροδία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δευτέρη, Πατέρα Μανουήλ, Πατέρα Ιωάννη. Και τον κάθε έναν ξεχωριστά, με την ευχή ο Άγιος Παντελεήμονας, να σας δίνει στον καθέναν υγεία, δύναμη και αυτή την ανάγκη να την βγάζετε και να γίνετε ένα μαζί με τους άλλους, την ανάγκη να είμαστε μαζί ως κοινότητα, ως κοινωνία, ως Εκκλησία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ. Όπως ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά και με συγκίνηση τον πατέρα Δαμασκηνό, τον πρωτοσύγγελό μας, ο οποίος θα κλείσει τις εκδηλώσεις μας όλων αυτών των ημερών
με την παρουσία της τοπικής μας εκκλησίας στον πρόσωπο του Πρωτοσυγγέλου, αφού ο Σεβασμιότητας δεν μπορεί να είναι με τις υπόλοιπες λατρευτικές εκδηλώσεις και το βαρύ του πρόγραμμα. Ο πατήρ Δαμασκηνός από την αρχή που μιλήσαμε με πολύ χαρά είπε «θα είναι, θέλω να είναι». Και αυτό γιατί μου δίνει χαρά περισσότερη, γιατί είμαστε εκτός του ότι μέσα σε μια εκκλησία υπηρετούμε, διακονούμε, είναι και ο όμορφος εφημέλειος του Αγίου Χαραλάμπους, δύο ενορίες που κάνουμε τις προσπάθειες όπως θέλει ο Θεός, σηκώνουμε το δικό μας το σταυρό και ο ένας στηρίζει τον άλλον και με τον καλό λόγο και με την προσπάθεια που ο Θεός μας δίνει να κάνουμε. Θα ήθελα πάρα πολύ, Πατέρα Δαμασκηνέ, να μας δώσετε τον λόγο της αγάπης σας, αφού όλη η ενότητα αυτή της εβδομάδας είναι στηριγμένη στον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου. Εάν η χοροδία έχει κουραστεί να κατεβεί κάτω, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είστε τόσο ευρώπη. Τον πατέρα Δημήτρη, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια πνευματικώς ξεσηκώνει όλους εμάς, μικρούς και μεγάλους, και έχει κάνει αυτή την ενορία μια κυψέλη αγάπης και αξιοποίησης χαρισμάτων πολλών ανθρώπων. Και νομίζω ότι στο πρόσωπό του και στο πρόσωπο του συνεφημερίου του Πατρός Εμμανουήλ που δοκιμάζεται τον τελευταίο καιρό, εμείς όλοι αναπαυόμαστε γιατί και οι δύο έχουν πάρα πολύ αγάπη και εξ αγάπης δημιούργησαν και δημιουργούν το κάθε τι σε αυτήν εδώ την πνευματική όαση της ενορίας του Αγίου Παντελεήμονος της Αμεριάς. Θέλω δημόσια να ζητήσω συγγνώμη γιατί έπρεπε να είμαι στον Εσπερινό της Αγίας Ειρήνης Ξοβαλάντου και έτσι στερήθηκα όλη αυτή την παντεσία που είμαι σίγουρος γιατί έχω παρακολουθήσει πολλές φορές τόσο την κοροδία της ενορίας του Αλικιανού όσο και την κοροδία της ενορίας των Μουρνιών. Παρά τα αυτά όμως, επειδή το θεματολόγιο της πνευματικής αυτής εβδομάδος που πέρασε πριν την πανήγυρη του Αγίου Παντελεήμονος και ολοκληρώνεται σήμερα, έχει θέμα την αγάπη, εγώ αγαπητοί μου αδελφοί, αν και είχα ετοιμάσει μια ολόκληρη ομιλία, σέβομαι πολύ τις καιρικές σας συνθήκες, τη ζέστη, κούραση, αλλά το γεγονός ότι μια ομιλία θα βάρινε μάλλον την ατμόσφαιρα από αυτή τη χαλάρωση που θα έχετε στην καρδιά σας μετά από αυτά τα τραγούδια που ακούσατε. Γι' αυτό θα ήθελα να πω μόνο μία λέξη και να κλείσω με αυτό. Εάν ένας άνθρωπος έχει μέσα στην καρδιά του αγάπη, αναπαύει και αναπαύεται. Και ένας άνθρωπος της αγάπης φαίνεται, δεν είναι απλά, αλλά και φαίνεται και γίνεται σε κούραση για τους άλλους ανθρώπους. Και αν όλοι εμείς που είμαστε σήμερα εδώ τοποθετήσουμε την πανάρετον αγάπη στην καρδιά μας ως στόχων και σκοπών της ζωής μας, τότε όλοι εμείς θα ξεκουράζουμε και θα ξεκουραζόμαστε, θα αναπαύουμε και θα αναπαυόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο εύχομαι η πάν αγάπη που είναι ο Θεός να μας χαρίσει αγάπη και όσοι έχετε να προσθέσει και άλλοι, γιατί αυτή η αρετή όσο περισσότερη και αν είναι τελικά δεν φτάνει και δεν περισσεύει, αλλά υπάρχει και όσο υπάρχει ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος. Εξ αγάπης δε πολύς θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι όλους αυτούς που συνέβαλαν με τις ομιλίες τους, όπως και τον κύριο Γιαμή
και όλους τους ανθρώπους που παρέλασαν αυτές τις ημέρες και μίλησαν για την αρετή της αγάπης εκ μέρους του Μητροπόλεως μας. Η δε εκκλησιολογία του Πατρός Δημητρίου αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά όταν με επισκέφθηκε στο γραφείο μου στην ενορία των Λενταριανών και ετήθηκε την άδεια και την ευλογία ώστε όλη αυτή η εβδομάδα που πέρασε εδώ να έχει την ευλογία του Επισκόπου και της τοπικής εκκλησίας και χαίρομαι γιατί τα ευλογημένα πράγματα τελικά είναι αυτά που χρειάζεται ο κόσμος και ο τόπος. Και το καλό ακόμα αν δεν το κάνουμε με καλό τρόπο και ευλογία, τελικά γίνεται κακό. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστούμε όλους όσους βοηθήσατε τον πατέρα Δημήτριο και την ενορία, γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές αν εμείς δεν έχουμε καλούς συνεργάτες και καλούς συνοδηγόρους, δεν μπορούμε μόνοι μας όσο δυνατοί και πρικισμένοι με χαρίσματα να είμαστε, να αντέξουμε το βάρος της ευθύνης, της αποστολής, αλλά κυρίως της διακονίας. Γι' αυτό όσοι κρύβονται πίσω από αυτές τις ημέρες, πίσω από αυτές τις δραστηριότητες, πίσω από αυτή την ενορία, η τοπική μας Εκκλησία και ο Επίσκοπός μας σας ευχαριστεί πολύ για αυτά που πράξατε, γιατί ωφελήσατε και ωφελείτε ανθρώπους που είναι τόσο χωνεμένοι και τόσο κουρασμένοι. Και επίσης επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους παμφίλτατους και λίαν αγαπητούς αδελφούς κληρικούς, τον πατέρα Εμμανουήλ της ενορίας του Αλικιανού και τον πατέρα Ιωάννη της ενορίας των Μουνιών, που δώσατε, πατέρες μου καλοί, σε αυτή την ενορία τη δυνατότητα να κατανοήσει και να διαπιστώσει και αυτή τα χαρίσματά σας, που δύο μικρές προσπάθειες που ξεκινήσατε τελικά έγιναν τόσο μεγάλες, τόσο θαυμαστές και προτιμώνται και θέλουν και μεγαλύτερες ενορίες να σας έχουν και να τις έχουν. Και χαίρομαι επίσης που ο πατήρ Δημήτριος είχε την έμπνευση και την ιδέα να τιμήσει αυτές τις χοροδίες με αυτόν τον τρόπο στις λατρευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις της ενορίας του. Τελειώνοντας, θα ήθελα πολύ να σας παρακαλέσω όλους και όλες σας που δεν έχετε καθήκοντα την Κυριακή το απόγευμα να μας ακολουθήσετε στον νεογυρώμενο ναό του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού στο Συρικάρι Σάμου, δια να μεταβούμε εκεί ώστε να πραγματοποιήσουμε παράκληση και να δεχτούμε τη φιλοξενία των κατοίκων, για να προσευχηθούμε και για τους πολύπαθους πυροκλήκτους αδελφούς μας, τους οποίους επειδή είμαστε απόψε πάρα πολύ, θα ήθελα να τιμήσουμε με ενός λεπτού σιγή. Χρόνια πολλά και προηγημένα, παρακαλώ σηκωθείτε. Αιωνία του Σιμνίου. Να βάλω μία τελεία, ευχαριστώντας τον Άγιο μου τον Σύγγελο που με τα καλά του λόγια μας στηρίζει πάντοτε. Να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες και εγώ από ψυχής που βρίσκονται πίσω από όλα στο σχεδιασμό και στην πραγματοποίηση για τον κόπο τους το μεγάλο συνεχώς όλες αυτές τις ημέρες και να καταλήξω στο ότι από την αρχή είπαμε ότι θα βάλουμε ως ενότητα το νήμα της αγάπης για τον εξής, για τον εξής λόγο και γι' αυτό συνεχίσαμε μέχρι τέλος και παρά το ότι ήταν το τριήμερο πένθος για τα γεγονότα εμείς συνεχίσαμε, όχι βέβαια έξω που είναι πιο πολύ η χαρά, μέσα εδώ στην αίθουσα με τη σκέψη να αφιερώσουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις σε μια ψυχή που έζησε μαζί μας για αρκετά χρόνια και έμπαινε σε αυτή την αίθουσα άδεια. Υπήρχε κάτω εκεί ένα αρμόνιο
και όταν ήταν εντελώς μόνος του, έπαιζε και τραγουδούσε. Ήταν όλο τραγούδι, όλο αγάπη, και δεν υπάρχει ούτε μία μέρα από τότε που έφυγε από τον κόσμο να μην έρθουν άνθρωποι, που να μην έρθουν άνθρωποι να μου πούνε πόσο πολύ τους γέμιζε χαρά και τους στήριζε με έναν λόγο που ο αγαπημένος μας συναγόρος ο Κώστας, ο οποίος έφυγε από εδώ από τον ναό με χαρά και ο σποδηλάτης του ουρανού πέταξε κοντά στον Χριστό, πιστεύω ψάλλοντας ή τραγουδώντας, γιατί αυτό έκανε συνεχώς, ή να ψάλλει ή να τραγουδάει. Αφιερώσαμε λοιπόν όλες αυτές τις ημέρες στη μνήμη του, όχι με την αίσθηση του πένθους, αλλά με την αίσθηση της παρουσίας του, της χαρούμενης, γιατί συνδέονταν με τον Χριστό και τον Άγιο και με τον κάθε έναν άνθρωπο με έναν τρόπο αγάπης και χαράς ως παιδί. Στην μνήμη του λοιπόν αφιερωμένη όλη η θεματική ενότητα αυτή και η εβδομάδα που ξεκίνησε από την περασμένη Κυριακή, και ευχαριστώ τον Τριαδικό Θεό και τον Άγιο Παντελεήμονα που μας έδωσε αυτό τον άνθρωπο να γίνει σφραγίδα, να συνεχίζουμε έχοντας μέσα μας τέτοιου είδους εμπειρίες και βιώματα και πρόσωπα αγαπημένα που μας ενώνουν και μας κάνουν οικογένεια, όπως μια οικογένεια που έχει και τα πρόσωπα που έφυγαν και τα πρόσωπα που θα έρθουν και τα πρόσωπα που είναι εδώ. Εσείς είσαστε εδώ λοιπόν και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την αγάπη σας, για όλο τον ζήλο σας και τη θυσία να αφιερώσετε χρόνο. Πατέρες, πατέρα Δαμαστινέ, πατέρες, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλή μας μουσική, σας ευχαριστώ επίσης ιδιαίτερα. Κύριε Ηλία Λεμή, σας ευχαριστώ για τον κόπο και τη θυσία να αφήσετε εκεί τα καμένα και να έρθετε εδώ στα καημένα και να μας βοηθήσετε με τον λόγο σας. Να ευχαριστήσω και όλα τα παιδιά που αυτές τις ημέρες έκαναν πάρα πολλά πράγματα. Και να σας παρακαλέσω, αν έχετε λίγο χρόνο, όποιος θέλει, να κατεβούμε στη φτωχή μας την τράπεζα, έτσι όπως κλείνανε πάντοτε και όπως κλείνουν οι καλές οικογένειες, τους φιλοξενούμενους, ακόμα και αν είναι ένα ποτήρι νερό, να τους καλούν στο τραπέζι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Ο Άγιος να σας σκεπάσει όλους.